Ψήφο κατά συνείδηση στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κύπρο αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία το διευρυμένο πολιτικό γραφείο του ΔΣ. Παράλληλα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός αποφάσισε να βρίσκεται στην αντιπολίτευση σε όποια κυβέρνηση και αν προκύψει με βάση τις αρχές που πρεσβεύει. Η πρόταση εγκρίθηκε μετά από πολύωρη συνεδρίαση και, όπως διευκρινίζεται, υπήρξε εκ των προτέρων συνεννόηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Αξιοπρέπεια φαίνεται και στην πράξη με τον τρόπο που αποδέχεσαι ακόμα και την ήττα. Και εμείς παραμένουμε αξιοπρεπείς ακόμα και αν το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα θέλαμε. Το πολιτικό γραφείο του κόμματος απέρριψε πρόταση για στήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη στο δεύτερο γύρο, η οποία έλαβε 2 ψήφους υπέρ. Η πρόταση για στήριξη του Ανδρέα Μαυρογιάννη έλαβε 6 ψήφους. «Δεν χάσαμε αυτές τις εκλογές, κερδίσαμε την ταυτότητά μας», επισήμανε στην καταληκτική ομιλία του ο Αβέροφ νεοφύτου. Ο πρόεδρος του ΔΣ εξήγηλε τη διεξαγωγή Παγκύπριου Εκλογικού Συνεδρίου στις 11 Μαρτίου για εκλογή νέας ηγεσίας και ανέφερε ότι θα ζητήσει ανανέωση της εντολής.